Οδηγείται και ο Σερ Κωνσταντίνος. Πάμε για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση, καλή εκκίνηση για τα άλογα, για την πρωτοπορία προσπαθεί η Λαόνα, αλλά και διοξύπει. Έρχεται και η Μάιρα, είναι κοντά σε αυτούς, με τη Λαόνα μπροστά τώρα. Μάιρα διοξύπει, Χερμές έρχεται στην εξωτερική και βελτιώνει την θέση της. Λαόνα μπροστά, η Μάιρα συγκαλπάζει μαζί της, διοξύπει και Χερμές ακολουθούν σε τρίτη τέταρτη θέση. Σερ Στέφανος πιο πίσω, Πίκλης, πάντα πρωτοπορία για την Λαόνα. Δίπλα της είναι η Μάιρα, διοξύπει σε καλή θέση όπως και η Χερμές στην εξωτερική. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πρωτοπορία η Λαόνα. Η Μάιρα είναι δίπλα. Η διοξύπη Χερμές φέτε με δυνάμει στο σημείο αυτό. Πάμε για το 600. Η Λαόνα πάντα στην πρωτοπορία. Η Μάιρα. Η Χερμές τώρα φέτε να περνά στην τρίτη θέση. Η διοξύπη μένει λίγο πίσω στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω είναι ο Σερ Στέφανος. Πάμε στη στροφή με τη Λαόνα. Πάντα στην πρωτοπορία. Τώρα η Χερμές προσπαθεί να κάνει το ανέβασμά τη και να την πλησιάσει. Πιο πίσω η διοξύπη προσπαθεί να επανέλθει στην τρίτη θέση με τη Λαόνα στην πρωτοπορία. Χερμές έμεινε 5 μίλια. Πιο πίσω η διοξύπη. Με τη Λαόνα μπροστά, Χερμές την καταδιώκει διαρκώς. Πιο πίσω είναι η διοξύπη. Λαόνα και Χερμές στα τελευταία μέτρα που πλησιάζει. Λαόνα σε εσωτερική, Χερμές στο κέντρο του στίβου. Μου φαίνεται τώρα παίρνει ελαφρύ προβάδισμα. Επιστρέφει όπως η Λαόνα στην εσωτερική. Χερμές στο κέντρο, Λαόνα. Χερμές θα κερδίσει τη Λαόνα. Διοξύπη και ο Πίκλης. Θα κερδίσει το φαβορί, Χερμές. Βλέπω τα τελευταία μέτρα, υποσκελίζει την Λαόνα και κερδίζει. Πιο πίσω η διοξύπη.